ενθουσιάστηκα, με κάποια ενθουσιάστηκα. Γιάννα Τερζή. Ναι. Μπλε η σκηνή, βγήκε με ένα ολόλευκο μακρύ φόρεμα, τη βλέπουμε εδώ πέρα. Mm-hmm. Ωστόσο, να πούμε, να το βάλουμε σε εισαγωγικά, στα εισαγωγικά, έγινε ένα διπλωματικό επεισόδιο. Γιατί τώρα το λέω αυτό, Κατερίνα και παιδιά? Γιατί την τρίτη φορά που είδαμε τη Γιάννα Τερζή να κάνει πρόβα στη Λισαβόνα, να πούμε, να ξεκαθαρίσουμε, ότι ο κάθε τραγουδιστής ή κάθε τραγουδίστρια κάνει πρόβα τρεις φορές το τραγούδι του. Σωστά. Αυτή η πρόβα αναμεταδίδεται ζωντανό στο κέντρο τύπου της, που είναι όλοι, της Eurovision, που είναι όλοι εκεί πέρα μαζεμένοι και παρακολουθούν. Η τρίτη πρόβα όμως της Γιάννας Τερζή διακόπηκε, Κατερίνα μου, για να δείξουν οι διοργανωτές εκείνη τη στιγμή τη συνέντευξη τύπου των Σκοπίων. Κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει τα τελευταία χρόνια. Το είδαμε πρώτη φορά και πραγματικά και μας εντυπωσίασε. Και είπαμε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Διακόπτουν μία πρόβα η οποία είναι προγραμματισμένη και πρέπει να γίνει για να αναμεταδώσουν κάτι άλλο διαφορετικό. Σωστά. Παρ' όλα αυτά είδαμε μετά την Γιάννα Τερζή, η οποία έκανε τις πρόβες της κανονικά.